Φίλε και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σχεδόν ένα χρόνο πριν, εδώ στο Αγρίνιο, δεκάδες φορείς και σωματεία εμπιστεύτηκαν το κόμμα μας, κατέθεσαν τα προβλήματα που βασανίζουν τους κατοίκους και αυτού του νομού, μαζί τους αναμετρήσαμε τις ανοιχτές πληγές του τόπου μας. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, στεκόμαστε, στεκόμαστε απέναντι σε όλους αυτούς τους κοιτάμε στα μάτια και τους λέμε «Ναι, τιμήσαμε την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Από τότε μέχρι σήμερα, με κάθε μέσο και τρόπο που διαθέτει το κόμμα μας, με δεκάδες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, με αγωνιστικές παρεμβάσεις στους χώρους δουλειά. σταθήκαμε και στεκόμαστε δίπλα σας. Σταθήκαμε δίπλα» στους απλήρωτους και ανασφάλιστους εργάτες, στους συνταξιούχους με τις εσχρές συντάξεις που αγκομαχούν να τα βγάλουν πέρα, στους κατοίκους που απεγνωσμένα απαιτούν νοσοκομεία και κέντρα υγείας, μονάδες αντατικής θεραπείας, χωρίς να τους ακούει κανείς. Σταθήκαμε δίπλα στους κατοίκους της μικρής και άσημης Ραΐνας, που στο βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματιών της ενέργειας ανάλγητα και απάνθρωπα τους καταδικάζουν να τους σαπίζει ο καρκίνος. Στεκόμαστε δίπλα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους που βρίσκονται στον πιο πλούσιο νομό της χώρας χωρίς να καρπώνονται τίποτε από αυτό το πλούτο. Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και στα παιδιά που αγωνιούν και απαιτούν ασφαλή σχολεία χωρίς κανείς να τους τα εξασφαλίσει. Είμαστε οι μόνοι που ενώσαμε την οργή μας και αγωνιστήκαμε μαζί με τους ξηνομερίτες που απεγνωσμένα ζητούν να σταματήσει το περιβαλλοντολογικό έγκλημα καταστροφής των δυτικών ακτών του νομού μας που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ενώ ασίδωτοι επιχειρηματίες ηχθειοκαλλιεργιών τρίβουν τα χέρια τους. Αγωνιστήκαμε εναντίον όλων αυτών που κάνουν μαύρη τη ζωή των κατοίκων του, του νομού μας. Όλα αυτά τα δεινά δεν έτυχαν. Είναι τα απόνερα των αλλεπάλληλων αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησης. Είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Είναι το αποτέλεσμα του σάπιου, του βάρβαρου εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος που ανειρήνευτος στόχος μας πρέπει να είναι το με κάθε τρόπο οριστικό γκρέμισμά του. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε λίγες μέρες θα κληθούμε να δώσουμε τη μάχη των εκλογών. Για μας ισχύει η παροιμία. Τι έχεις Γιάννη, τι χαπάντα. Αγώνα, αγώνα και για να μην πλήττουμε ξανά, αγώνα. Τα νταούλια του, προσα... του αποπροσανατολισμού του λαού μας όμως ήδη αρχίσαν να βαράνε. Το τέμπο το δίνουν όλοι αυτοί που με τα ψεύτικα διλήμματα και τους εκβιασμούς έφεραν το λαό ως εδώ. Και ποιοι είναι αυτοί. Είναι αυτοί που ψήφισαν και εφάρμοζαν τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς, εφαρμοστικούς νόμους. Αυτοί που ορκίζονται όπου σταθούν και όπου βρεθούν ότι οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις ισχύουν και σήμερα. Αυτοί που μέσα από τις νατοικές επίσης δεσμεύσεις ήδη έχουν μπλέξει τη χώρα μας στα ματωμένα γρανάζια του πολέμου. Αυτοί που τσακώνονται για το ποιο μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτοί που λένε με θράσο στο λαό ότι κάθε ψήφο που δεν πάει σε εκείνου είναι χαμένη ψήφο. Εμεί του απαντάμε. Η μόνη κερδισμένη ψήφο είναι η ψήφο που θα πάει στο κουκουέ. Γιατί είναι η ψήφο που δεν θα γίνει τσόντα σε κανένα αντιλαϊκό σενάριο. Δεν θα κατατεθεί στο Ταμείο του κεφαλαίου και των σχεδίων του. Είναι ψήφος που ο λαός θα τη βρει δίπλα του και όχι απέναντι στη ρήγμα στους αγώνες του. Γιατί μόνο το κουκουέ στέκεται απέναντι στους λεγόμενους εθνικούς στόχους της ταστικής τάξης που σηματοδοτούν βαθύτερη εμπλοκή στα υπεριαλιστικά σχέδια ή πανά το Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ μεγάλους κινδύνους για το λαό μας και τους λαούς της περιοχής. Παζάρεμα και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Γιατί συνεπής αντίπαλος του φασισμού ναζισμού, όποια μορφή και αν αυτό εμφανίζεται, είναι μόνο το κουκουέ, επειδή αντιπαλεύει το σύστημα που τον τρέφει και όχι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ που κρατάνε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Γιατί τέλος η ψήφος στο ΚΚΕ στέλνει μήνυμα ελπίδας και προοπτικής για το λαό. Γιατί το ΚΚΕ έχει σχέδιο για το σήμερα και για το αύριο. Φωτίζει με το ανατρεπτικό του πρόγραμμα το δρόμο ώστε οι εργαζόμενοι να πάρουν την εξουσία και την οικονομία στα χέρια τους. Να αξιοποιήσουν τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες για τις δικές τους ανάγκες και όχι για τα κέρδα για τα κέρδη του κεφαλαίου. Εμείς απευθυνόμαστε και από εδώ, από το Αγρίνιο, σε κάθε άνθρωπο που αισθάνεται αριστερός, αισθάνεται προοδευτικός, ριζοσπάστης, αγωνιστής, που βρέθηκε κάποια στιγμή στους δρόμους διαδηλώνοντας για το λαϊκό δίκιο. Απευθυνόμαστε σε όλους όσους μπορεί να νιώθουν αριστεροί και ντρώοι δεξιοί, όμως είναι εργάτες, είναι εργαζόμενοι, άνθρωποι του μόχθου. Σε όλους αυτούς λέμε, ανάμεσά μας δεν υπάρχουν εμπόδια. Βρισκόμαστε από την ίδια μεριά. Απέναντι μας έχουμε τα κόμματα του κεφαλαίου, το σύστημα, την εξουσία του και τις συμμαχίες τους. Τσακίζουν καθημερινά τόσο εμάς όσο και τα παιδιά μας. Πρέπει να πιστέψουμε να, κάνουμε τη δική, να πιστέψουμε ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε τη δική μας συμμαχία, την κοινωνική συμμαχία, να βαδίσουμε στο δρόμο της πολιτικής ανατροπής, της ριζικής ανατροπής. Αυτό που μόνο ο λαός μπορεί να κάνει. Δηλαδή, να σώσει το λαό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλους μας. Τη χρειαζόμαστε για τους αγώνες που έρχονται. Ευχαριστώ.